Τώρα, εμείς θα συνδεθούμε με τον Αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και Αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Νίκο Κογιουμτσή. Κύριε Κογιουμτσή, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μαραβελίδη. Λοιπόν, αλλάζουμε τελείως το θέμα, γιατί μέσα σε όλα αυτά έχουμε μια τεράστια ακρίβεια η οποία συνθλίβει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, φέρνει σε αδιέξοδο χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρομεσαίες που είναι και μακριά από τον τραπεζικό δανεισμό. Και αντί να βλέπουμε σοβαρές λύσεις για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο, το μόνο που κατακλείζει αυτή την περίοδο τα newsletter, τα διαφημιστικά μηνύματα, είναι ότι ξεκινάει Black Friday. Αλλά στα πάρουμε ένα-ένα. Αντέχουν αυτό το κύμα της ακρίβειας ελληνικές επιχειρήσεις? Κύριε Μαραβελίδη, δυστυχώς δεν το αντέχουν. Οι περισσότερες επιχειρήσεις, και το έχουμε πει κατ' επανάληψη και από τη δική σας συχνότητα, προέρχονται από μια δεκαετή κρίση, προέρχονται από μια περίοδο πανδημίας όπου αναγκαστικά ήταν κλειστές, και τώρα λόγω της ακρίβειας και της ακρίβειας στα είδη βασικής ανάγκης, αλλά και στο ενεργειακό, έχει συρρυκνωθεί κατά πολύ το διαθέσιμο προς κατανάλωση εισόδιο. Άρα εκ των πραγμάτων βρισκόμαστε σε μια οριακή θέση για πολλές εκ των επιχειρήσεων, και δεν το λέω εγώ, το λένε και οι έρευνες που έχουμε κάνει και σαν Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας και σαν Εμπορικό Σύλλογος της Αθήνας, όπου σχεδόν το 80% των επιχειρήσεων μας απαντάει ότι κάνει περικοπές στο ρεύμα του, κάνει περικοπές και τα νοικοκυριά αντίστοιχα κάνουν περικοπές στις αγορές ειδών, δικών μας ειδών, όπως είναι ρούχα, όπως είναι παπούτσια, όπως είναι είδη που ανήκουν στο δικό μας. Κύριε Κογιουμτσή, από αυτά που ακούμε από τις τελευταίες έρευνες, ο κόσμος κόβει και από το καλάθι του σούπερ μάρκετ, κόβει βασικά τρόφιμα. Όταν βλέπουμε να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, μόνο να φανταστούμε μπορούμε τι συμβαίνει με άλλα προϊόντα όπως είναι τα ρούχα και τα παπούτσια. Τώρα, όσον αφορά το καλάθι του νοικοκυριού, θα πρέπει να πούμε ότι εμείς θέλουμε να πετύχει, γιατί ουσιαστικά θα αποσυμπιέσει το διαθέσιμο ως κατανάλωση εισόδημα και για τα δικά μας. Ήδη δυστυχώς όμως, από τις προλαμβάνωσες που έχουμε, φαίνεται ότι δεν πετυχαίνει. Και από την άλλη πλευρά, δεν υιοθετεί η πολιτεία και η κυβέρνηση, και δεν ξέρω για ποιο λόγο, τις θέσεις που έχουμε πάρει εδώ και ένα χρόνο. Δηλαδή, μείωση του ΦΠΑ στα είδη βασικής ανάγκης από το 13% στο 6%, και βεβαίως τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν προβαίνει σε τέτοιου είδους μέτρα, δεν προβαίνει σε ουσιαστικά μέτρα, ουσιαστικά τη θάσευση της ακρίβειας, με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται αυτή και να την εισπράττουμε αρνητικά εμείς στις ταμιακές μας μηχανές. Και αυτό που επιζητεί ο εμπορικός και επιχειρηματικός κόσμος είναι να μπορέσει να έχει δυνατότητες να αποσυμπιεστεί από όλες αυτές τις υποχρεώσεις που βαραίνουν την πλάτη του αυτή τη στιγμή από τα πολλά χρόνια της κρίσης, τουλάχιστον να προχωρήσει η πολιτεία σε μια γενναία ρύθμιση 120 δόσεων, να μπορέσει να πάρει ανάσα, να πάρουν ανάσα όλες αυτές οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στο κόκκινο. Κύριε Κογιουμτσή, θα το έχετε ακούσει και εσείς, αλλά η απάντηση πρώτη στο θέμα των περισσότερων δόσεων είναι όχι οριζόντιο μέτρο, γιατί αυτή είναι η συμφωνία που έχουμε και με τους θεσμούς. Εδώ πέρα φαίνεται ότι από την κυβέρνηση βάζουν στο κάδρο και τη συμφωνία που έχουμε κάνει για το μεταμνημόνιο με τους δανειστές. Δηλαδή, όχι να παίρνουν λιγότερα χρήματα αλλά κάθε μήνα, αλλά να μην χαλάσει η συμφωνία για έως 24 δόσεις. Ναι, αλλά αν πάμε σε κάτι τέτοιο, δεν ξέρω πόσες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να το αντέξουν αυτό, κύριε Μαραβελίδη, γιατί φαίνεται πλέον τώρα ότι 205 φούρνοι κλείσαν ήδη, ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Πόσες ακόμα χιλιάδες επιχειρήσεις και του εμπορικού τομέα, δεν ξέρω αν θα αντέξουν τους επόμενους μήνες. Και για να επανέλθω στην πρώτη σας ερώτηση για την Black Friday, πιστεύοντας ότι, και δεν έχουμε και ενδιάμεσες εκτόσεις,
πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν καλές τιμές, γιατί είναι μονόδρομος για όλους τους επιχειρηματίες και επαγγελματίες για να προσελκύσουν ουσιαστικά τον καταναλωτή. Κύριε Κοντιμπτζή, να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή η Black Friday, αν δεν κάνω λάθος, είναι 25 Νοεμβρίου, έτσι, και θα είναι και ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή που ακολουθεί στις 27 Νοεμβρίου και μετά ακολουθεί Cyber Monday. Αλλά βλέποντας ότι, με τα δικά μου μάτια ως καταναλωτής, ότι οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν σημαντικές προσφορές όλο το χρόνο για να αντιμετωπίσουν αυτές τις δυσκολίες της κρίσης. Η Black Friday εξυπηρετεί όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις ή μόνο ή περισσότερο τις μεγάλες αλυσίδες? Εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι διευρύνεται πια η ανισότητα μεταξύ μικρών και μεγάλων. Στη μία ημέρα που γίνεται μία εβδομάδα ουσιαστικά, ίσως και παραπάνω. Μία εβδομάδα, σχεδόν ένα μήνα φτάσουμε. Μπορεί να φτάσουμε και ένα μήνα. Προωθητικές ενέργειες, διαφήμιση, το ξέρουμε πολύ καλά, μπορούν να κάνουν μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις. Βέβαια, τώρα δεν χρειάζεται και πολύ διαφήμιση. Τις έχουν διαφημίσει η ίδια η κυβέρνηση, με την έννοια το καλάθι του νοικοκυριού απευθύνεται σε 5-6 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Όλα τα άλλα μπακάλικα, όλα τα άλλα κρεοπολία στις περιφέρειες και τα συγκοινωνιακά επιχειρηματικά σχήματα δυστυχώς λιμοκτονούν. Δυστυχώς ο χρόνος μας έχει τελειώσει, πιέζει ο τηλεοπτικός χρόνος. Με αυτό θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας στο Δελτίο. Καλό βράδυ.